Ανατολικότερος έκτακτος. Σταματόπουλε, ακολούθησε με λίγο σε παρακαλώ, γιατί δεν θέλω να ρίξεις πλάνα, γιατί θα τους κάνω κουιζάρα. Λοιπόν, έχω ήδη Σάρα. Δεν μίλησα από πάνω, μάλλον. Πολύ γνωστός. Πολύ γνωστός. Έλληνας τραγουδιστής. Μπαίνει στα σπίτια όλων μας που έχουμε μικρά παιδιά τα τελευταία δύο χρόνια σχεδόν καθημερινά με τις επιτυχίες του. Αποφασίζει. Πού το πας, προσπαθώ. Ενώ νομίζω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει ούτε τα 30 ο άνθρωπος, κάπου εκεί είναι. Και κάνει τη ζωή του ταινία. Α, ταινιάρα. Υπερπαραγωγή. Και στην οποία συμμετέχουν πάρα πολύ, αλλά και η σύντροφός του, για την οποία έχει χυθεί πολύ μελάνη και έχουν βγάλει πολλούς καλούς στα πληκτρολόγια, στα sites. Το δίνω τώρα λοιπόν. Κυρία μου, Σταμάτα. Ο Σνίκ. Σταμάτα. Έχει έτοιμη την ταινία Sneak the Movie από το Showtime Production. Φυσικά το λέω. Πάρε την αφίσα. Είναι έτοιμη η ταινία. Όχι. Έχει έτοιμο το σενάριο, ξεκινούν γυρίσματα. Αυτή είναι η πρώτη αφίσα από τη Showtime Production. Η Showtime Production, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι αυτή που έχει κάνει όλα τα Bachelor, το Hawaii 5-0. Μια ταινία που δραστηριοποιείται πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Παραγωγή. Ως παραγωγή, ως εταιρεία παραγωγής φυσικά. Και έχει αναλάβει λοιπόν το Sneak the Movie, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Sneak. Θα δούμε τη ζωή του από ενός έτους, από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα, ο ίδιος υποδίδει τον εαυτό του στα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του, με γυρίσματα στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί... δηλαδή δεν θα είναι ντοκιμένταρι. Θα είναι ταινία. Sneak, η ζωή μου. Θα δούμε το Sneak την ώρα που γεννήθηκε, με ηθοποιούς, και θα επανέλθω, γιατί το cast θα είναι πολύ δυνατό. Θα δούμε το Sneak έφηβο. Θα δούμε το Sneak να ταξιδεύει στο Λονδίνο, με γύρισμα στο Λονδίνο. Θα δούμε το Sneak κομωτή, την πρώτη του δουλειά. Κομωτή είναι το Sneak. Θα δούμε την αλλαγή που έγινε. Πώς έγραψε τους πρώτους στίχους. Πώς μπήκε στούντιο, που εκεί πλέον παίρνει τη σκυτάλη ο ίδιος και υποδίδεται τον εαυτό του. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για να κάνει κάποιος, ειδικά όταν δεν είναι ηθοποιός. Και να υποδηθεί στον εαυτό. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε στα πλάνα την Ηλιάνα μας, γιατί και εκείνη θα πάρει μέρος στην ταινία ως το κορίτσι του Sneak. Μα δεν είναι το κορίτσι του Sneak. Δύο χρόνια είναι μαζί, περίπου δύο χρόνια τέλος πάντων είναι μαζί. Από τότε λοιπόν που της έβαλε στη ζωή του και τον έχει κάνει να είναι και περισσότερο κοινωνικός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έτσι λοιπόν η Ηλιάνα θα μπει και στην ταινία. Θα δούμε πώς ήσαν τον πρώτο του έρωτα στην ταινία. Αλήθεια το λες αυτό. Θα δούμε το φλερτ με θέα την Ακρόπολη. Θα δούμε πώς πορεύονται πλέον και ζουν μαζί στο σπίτι. Sneak the Movie. Το χειμώνα που μας έρχεται στις μεγάλες οθόνες. Πολύ κοντά. Στις μεγάλες οθόνες. Village. Η Village από τη Μαρθένο μέχρι στιγμής θα πάρει τη διανομή. Βεβαίως. Πολύ κοντά στο να υπογράψουν και συμβόλαιο με πολύ μεγάλη πλατφόρμα του εξωτερικού. Τι λες. Για συγκεκριμένη ταινία. Παραγωγός είναι ο Παντελής Καλατζής, που έχει κάνει και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Και είναι κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. Λοιπόν, περίμενε. Άρα, ας πούμε, δεν είναι όταν λες, ας πούμε, γεννιέται ο Sneak, ότι η μαμά του και ο μπαμπάς του έχουν τραβήξει βιντεάκι από τη γέννα. Είναι γύρισμα. Είναι όλο ταινία, γύρισμα. Σενάριο, όλο γύρισμα. Άρα θα γίνουν δοκιμαστικά, φαντάζομαι, για να βρούνε και τον αντίστοιχο Sneak έφηβο ενός χρονών, έμβριο. Δεν θα γίνουν δοκιμαστικά, όλα. Γιατί η Τζόρτζια είναι έτοιμο το cast. Θα επιστρέψουμε, θα παίξουν και γνωστοί ηθοποιοί. Τι είπε η Τζόρτζια να κάνουν casting, να βρουν το μωράκι και να σε δουν. Γι' αυτό και δεν σπάτησα πάνω. Τον υπέρηχο, ξέρω εγώ, δεν θα δούμε τον υπέρηχο Sneak. Μπράβο του, γιατί κινείται στα πρότυπα του εξωτερικού και στο εξωτερικό συνηθίζονται αυτές οι ταινίες οι οποίες έχουν βιογραφικά στοιχεία, όπως το είχε κάνει, ας πούμε, και ο Eminem με το 8 Mile. Άρα πάει Eminem η Νίκη. Μα νομίζω ότι ήταν και ο Eminem θα χαρεί. Κοίτα, δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είχε, δεν το κρύβει, κομωτής ήταν. Μπήκε στην τραπ σκηνή, έκανε πολύ μεγάλες. Δεν κατάλαβα αυτό το σχόλιο. Όχι, δηλαδή, θα σου πω γιατί. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε και δούλευε με πολλή επιτυχία μάλιστα στο κομωτήριο του Σκομωτής. Θα το δούμε αυτό. Και εγώ στην γαλλική φιλολογία μπήκα. Σωστά. Εσύ λοιπόν έφτασες εδώ. Εκείνος μπήκε στην τραπ σκηνή με πολύ μεγάλη επιτυχία και θεωρείται ένας άνθρωπος που δεν είναι ηθοποιός. Είναι πολύ δύσκολο να υποδεχθεί τον εαυτό του. Θα το δούμε όμως. Μπράβο, και θα είναι και η Ηλιάνα, η οποία θα κάνει την Ηλιάνα. Την Ηλιάνα. Εξαιρετικό! Πολύ και καλό. Θα είναι και άλλη γνωστή ηθοποιή, θα επανέλθει. Και να, θα παίξει κι εσύ. Σε αυτήν όχι. Όχι, θα κάνει την παίξει κάποια άλλη. Αλήθεια. Εγώ να με βάλει. Μέχρι να αποφασίσει ο Στέφανος.